Πάμε τώρα στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό. Ναι, γιατί είχαμε χθες την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, λοιπόν, Γιώργο. Ακριβώς, η εισαγγελέας λόγω αμφιβολιών απάλλαξε τον κατηγορούμενο. Ζήτησε να απαλλαγεί, πρότεινε, γιατί δεν αποφασίζει η εισαγγελέας. Ναι, είναι η πρότασή της. Ακόμα όχι. Για το βιασμό και για την μαστροπία επιχρήμαση. Αυτά τα δύο. Και του καταλογίζει άλλες ευθύνες. Για κατάχρηση ανηλίκου, εξόργησε και τον κόσμο. Οι δύο βαριές κατηγορίες ζήτησε να καταπέσουν. Αυτή του βιασμού και της μαστροπίας. Ναι, επιχρήμαση. Ναι. Και βέβαια αυτό δημιούργησε την δυσαρέσκεια του κόσμου. Είχαν συγκέντρωση 7 ώρα χτες στα Σεπόλια, και ειδικά έξω από το μαγαζί που διατηρούσε ένα μίνι σούπερ μάρκετ ο Μίχος. Εκεί γίνανε μικροεπισόδια, πετάξανε τρικάκια, αλλά έγινε ρήψη από την αστυνομία. Μικρή έκταση χημικών, ναι. Και σταμάτησε εκεί το θέμα. Δηλαδή δεν είχε επέκταση. Απλά γίνανε έτσι κάτι φασαρίες. Και εισαγγελέας. Εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε την κατάσταση. Σπάστηκε ένα μαγάζι δίπλα. Ναι. Μαζεύτηκε πολύ κόσμο. Ενός σουβλατζίδικου. Αντιδρώντας στην εισαγγελέα. Πάνω από 200 άτομα. Φώναζαν συνθήματα. Είναι μια υπόθεση, παιδιά, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Έχει συγκλονίσει, έχει απασχολήσει, την παρακολουθούσαμε μέρα-μέρα. Βέβαια, με όλα τα πρόσωπα τα οποία έβγαιναν μέρα με τη μέρα στο φως και στο προσκήνιο. Φαίνεται ότι η πρόταση της εισαγγελέας πραγματικά προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν και στα πλάνα που βλέπουμε εδώ πέρα. Η οποία εισαγγελέας, Γιώργο, τάσσεται υπέρ της ενοχής ξεκάθαρα της μητέρας, έτσι. Εκεί, βέβαια, εκεί ότι υπήρχε η μαστροπία, εκεί και έκδιδε η μητέρα την κόρη. Και ο Μίχος πιο πολύ, γιατί ήταν 12χρονο το παιδί εκείνη την εποχή, ήταν 12χρονο, και εκεί ότι εμπλέκεται ο Μίχος, ότι εκμεταλλεύτηκε λόγω της φιλίας που είχε αναπτύξει και την οικειότητα ο Μίχος 12χρονο, το καπηλεύτηκε αυτό, έτσι, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στο κορίτσι. Όσον αφορά, είπαμε, τον βιασμό. Ναι. Στα ερωτικά ραντεβού που φέρεται να εκκληθεί. Θυμίζω ότι ο 55χρονος ήταν ο βασικός κατηγορούμενος αυτής της υπόθεσης. Ήταν το μεγάλο όνομα, να το πω έτσι, αυτής της υπόθεσης όταν είχε συλληφθεί. Όλη η υπόθεση είχε ξεκινήσει και είχε στηθεί πάνω στη σύλληψη του ανθρώπου αυτού. Η εισαγγελέα πρότεινε την απαλλαγή του για τις δύο βαριές κατηγορίες λόγω αμφιβολιών, όπως είπε. Θα δούμε τι θα αποφασίσει. Ακριβώς. Λόγω αμφιβολιών. Και γι' αυτό είχαμε και τις αντιδράσεις χθες των Κολωνών. Καλημέρα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Έκπληξη προκάλεσε η πρόταση της εισαγγελέως για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Στη δίκη που γίνεται και κλεισμένο των θυρών, πρότεινε την απαλλαγή του βασικού κατηγορουμένου λόγω αμφιβολιών από τις κατηγορίες για βιασμό και μαστροπία, ενώ αντίθετα ζητά την καταδίκη του για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου, διευκόλυνση της 12χρονης να εκδίδεται και για οπλοκατοχή. Για μας δεν είναι αποδεκτή η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως. Θα προσπαθήσουμε, έχουμε επιχειρήματα, ειδικά όσο αφορά την απόρριψη του βιασμού. Ο μοναδικός από τους 26 συνολικά που κατηγορείται για βιασμό. Αυτή η κατηγορία ουδέποτε ανταποκρινόταν στην αλήθεια και αυτό πράγματι αποδεικνυόταν από την αρχή από όλο το αποδεικτικό υλικό. Καταπέλτης αντίθετα ήταν η εισαγγελέας για τη μητέρα της 12χρονης, την οποία θεωρεί κύρια υπεύθυνη για μαστροπία και για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, με δεύτερο τον κατηγορούμενο γνωστό ως Μιχάλη. Είναι πραγματικά μια αδιανόητη εισαγγελική πρόταση. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί στο δικαστήριο να σταθεί. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει δεκτή. Από τους 26 κατηγορούμενους, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των 25 και την αθώωση ενός.